Είναι η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η γυναίκα με την πιο χαρακτηριστική φωνή που έχει τραγουδήσει με πάθος την κυπριακή ιστορία και κλείνει φέτος 60 χρόνια προσφοράς στο ελληνικό τραγούδι. Ακόμη αναρωτιέστε ποια είναι? Όχι, μην το πείτε όμως, μην το πείτε, σας παρακαλώ. Θα παρακαλούσα την πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κυρία Άντρια Αναστασιάδη, να κάνει την απονομή. Καλησπέρα σας. Η προσφορά είναι ο πρώτιστος ρόλος του ανθρώπου. Είτε είναι υλικά αγαθά, είτε είναι ηθική προσφορά. Η κυρία που θα βραβεύσουμε στο πλαίσιο των 10 χρόνων των βραβείων αυτών είναι μια γυναίκα που έχει προσφέρει κάτι σε όλους μας. Εκείνες τις στιγμές της ζωής μας που αναζητούμε ένα τραγούδι, ένα στίχο που θα παρηγορήσει, θα διασκεδάσει ή θα μας κάνει απλά να ξεφύγουμε από όλα όσα ζούμε. Η συγκεκριμένη κυρία όμως έχει βάλει και το δικό της λιθαράκι στο να γίνουν οι ένδοξες σελίδες της κυπριακής ιστορίας, τραγούδι, λιγμός, χαμόγελο περηφάνειας και γι' αυτό η ομάδα της Madame Figaro αποφάσισε να τιμήσει αυτή την γυναίκα για την καλλιτεχνική της προσφορά. Να δούμε όμως το σχετικό βίντεο για να αποκαλύψουμε το μεγαλείο της. Η ιστορία της ξεκίνησε με ένα όνομα που δεν διάλεξε εκείνη και με ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε για αυτήν. Έχει πάνω από 66 προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό της. Έχει εμφανιστεί σε 18 ταινίες, έχει βγάλει πάνω από 40 συλλογές. Αυτά τα 60 χρόνια έχει κάνει περιοδίες με τεράστια επιτυχία σε Αμερική, Καναδά, Ευρώπη και Αυστραλία. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τραγουδά από το 1956, όταν γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ερμήνευσαν τραγούδια τον Δερβενιώτη, Καλδάρα, Μαρκόπουλο, Τσιτσάνη, Παπαγιανόπουλο, Βίρβο και άλλους. Χώρισαν τον Σεπτέμβρη του 1966, ενώ συναντήθηκαν δισκογραφικά για τελευταία φορά το 1968. Το 1966, μόνη της πλέον, προσπαθεί να στήσει μια προσωπική καριέρα. Ο Γιώργος Κατσαρός ήταν ο πρώτος που την στήριξε, αλλά και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Άγγελος Σέμπος και ο Μίμης Πλέσας, αργότερα και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το 1968, ο Γιάννης Αλιανίδης προετοίμαζε το κινηματογραφικό του musical «Γοργόνες και Μάγκες» και σκέφτηκε να τη βάλει να τραγουδήσει ζωντανά σε κάποια σκηνή. Έτσι, γράφτηκε το «Άνοιξε Πέτρα». Αυτή η ηχογράφηση της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για το ξεκίνημα της προσωπικής της καριέρας. Μια ιστορία μουσική, γραμμένη με χρυσά γράμματα, με χειροκροτήματα, με φώτα, με αναγνώριση, με συνεργασίες με τους καλύτερους συνθέτες, με επιτυχίες και μια γυναίκα με κοντοκουρεμένο μαλλί που σε μαγνητίζει με τη φωνή της και την προσωπικότητά της. Όλος ο κόσμος τη λατρεύει. Ο Φρανκ Σινάτρα δηλώνει: «Αν αυτή η γυναίκα διάλεγε να κάνει διεθνή καριέρα, 2 εβδομάδες θα ήταν αρκετές για να μιλάει για αυτήν όλος ο κόσμος». Οι επιτυχίες συνεχίζονταν και το 2008 πήρε μέρος σε μια συγκλονιστική παραγωγή για την Κύπρο, «Τραγουδώ το νησί μου», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους με τον Πέτρο Γαϊτάνο και τον Αντώνη Ρέμο. Το 2010 παίζει στο musical που φέρει το όνομά της σε κείμενα των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου και σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Πρόσφατα, ηχογράφησε το έργο «Χοές» σε ποίηση Κλέρης Αγγελίδου και μουσική Γιώργου Θεοφάνους πάλι για την Κύπρο. Η αγάπη της για το νησί είναι τόσο μεγάλη. Φέτος γιορτάζει 60 χρόνια προσφοράς στη μουσική και συνεχίζει. Κυρίες και κύριοι, τιμητικό βραβείο καλλιτεχνικής προσφοράς στη μουσική απονέμεται στη Μαρινέλα, τη γυναίκα που εκπροσωπεί το ελληνικό πάθος και την ελληνική ψυχή. Τα λόγια είναι περιτά. Ας υποδεχτούμε την κυρία Μαρινέλα. Μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνω κόσμος βροχερός ολό. Είναι η ιδιαίτερη χαρά μου και η τιμή
που απονέμω απόψε το βραβείο Ματάμ Φικαρό σε μια καταξιωμένη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, την κυρία Μαρινέλα. Της εύχομαι υγεία, μακροβιότητα, για να έχουμε ακόμη πιο πολλά χρόνια να την απολαύσουμε και να την χαρούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αναστασιάδη. Ας βάλω κι εγώ τα μικρόφωνα στο ύψος μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι ησυχή, είναι ησυχή, είναι καλή. Τι ωραία ησυχία είναι αυτή. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που μου δώσανε αυτό το βραβείο. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη γι' αυτό. Επίσης θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις γυναίκες που βραβεύθηκαν πριν από μένα, γιατί πραγματικά η κάθε μία στον τομέα της είναι καταξιωμένη και έκανε σπουδαία πράγματα. Μέσα από την καρδιά μου χειροκροτώ όλες τις γυναίκες. Μπράβο. Και μην ξεχνάτε, την Κύπρο την έχω στην καρδιά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Όχι τόσο απλά. Έχουμε μία έκπληξη ακόμη. Έχουμε μία έκπληξη ακόμη για σας. Μη μου πεις θέλετε να τραγουδήσω, θα φύγω τώρα. Όχι. Ο κόσμος θέλει βέβαια, αλλά όχι, δεν θέλω να σε πιέσω, γιατί αγαπώ ναι, πάρα πολύ, σε αγαπώ. Οπότε, λοιπόν, έχουμε την ομάδα... Έχουμε λοιπόν την ομάδα παιδιών με απώλεια ακοής που θέλουν να ερμηνεύσουν για σένα, με το δικό τους τρόπο, τον ξεχωριστό, το αγαπημένο τους τραγούδι. Θέλεις να τους απολαύσουμε? Το ρωτάς. Τι μου λες? Βεβαίως, εδώ, νάτα τα παιδιά μας. Το χώμα με έχει μάθει να πετάω και η σιωπή να τραγουδάω. Όμορφα με έμαθα να κλαίω, η αγάπη ψέματα να λέω. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Τα σύννεφα μου μάθαν το γαλάζιο, τα κύματα να ράζω. Και εσύ που με κοιτάς απορριμμένος, σε μια στιγμή έγινες ξένος. Έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Μα εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο με στα μάτια. Και αν οι δρόμοι είναι κλειστοί καμιά φορά, θα βρω τα μονοπάτια. Κι αν έρθουν δύσκολα κι εσύ δεν είσαι εδώ, να μου φιλάς τα χέρια. Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ, να'ρθουν τα καλοκαίρια. Το πλήθος με έχει μάθει να με μόνη και η βροχή να με στεγνώνει. Τα όνειρα με μάθα να ξυπνάω και ο αέρας να κρατάω. Έχω μάθει να κοιτάω ψηλά. Οι έρωτες με μάθαν να προσέχω, οι χωρισμοί να αντέχω. Και εσύ που μου μιλάς με λόγια άδεια, μου μάθες τα σκοτάδια. Έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Μα έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο μες στα μάτια.
καρδιά. Σας παρακαλώ όπως είστε για να τους χειροκροτήσουμε και στη νοηματική. Ακολουθήστε με. Τι να πω, αυτό ήταν κάτι, όχι δεν το περίμενα, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα άκουγα πιο ωραία μουσική, αυτή που άκουσα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για όλα. Για αυτά τα υπέροχα 60 χρόνια και άλλα τόσα. Του χρόνου έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Αχ, μάλιστα.